8 μηνών έγκυο γυναίκα μου θα τη σκότωνα από το ξύλο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα με σκότωναν, γι' αυτό και απέφευγα να πηγαίνω σε συγκεκριμένο καφέ στη Λευκοσία. Οι υποψίες του ότι ο Μπένις ήθελε να τον δολοφονήσει επιβεβαιώθηκαν, όπως ανέφερε, όταν ο ίδιος συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρήψη ρουκέτα στο σπίτι του το 2015, στην οποία είχε σκοτωθεί ο φρουρός ασφαλείας, αλλά και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο εκτελεστής ήταν του Μπένι. Γνώριζα ότι ο Μπένι διατηρούσε έκθρα εναντίον μου και φιλικές σχέσεις με Δωροθέου και Φένεκ, με τους οποίους έχουμε διαφορές. Με ειδοποίησε η αστυνομία ότι κινδυνεύω και ο Φάνος είχε βίντεο με την άφιξη των Σέρβων εκτελεστών. Είχα σήμα από την Ιντερπόλ ότι θα με δολοφονήσουν και ξέρω ότι ο άνθρωπος που έκανε τις συναντήσεις με τους Σέρβους εκτελεστές και τους παρέλαβε από το αεροδρόμιο ήταν ο Μπένις. Ενώ μίλησε και για τον Παναγιώτη Πένταυκα, αφού όπως του έλεγε ο Φάνος, τον ήθελε και αυτός νεκρό. Σε συζητήσουμε με τον Φάνο, θεωρούσε ύποπτο ως ηθικό αυτηργό τον Πένταυκα για τον πενταπλό φόνο πριν από χρόνια, αλλά και για τον φόνο του πατέρα του. Είχαν εχθρικές σχέσεις. Μου είπε ότι ο Πένταυκας πλήρωσε για τον πενταπλό φόνο και ότι οι υπάλληλοι του είχαν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον δολοφόνο του πενταπλού, τον Δημήτρη Μαμαλικόπουλο. Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του Χριστοδούλου υπέβαλε στον Μαύρο Μιχάλη ότι ο Μπένις δεν οργάνωσε κάτι, με τον Αλέξη να απαντά ότι ο ίδιος του έδωσε το τηλέφωνο του Ροδοθέου για να έχει επικοινωνία. Αμέσως μετά κατέθεσε ο υπάλληλος καφετερίας στη Λευκοσία, Χρήστος Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν παιδικός φίλος με τον Χαράλαμπο Ανδρέου και ανέφερε ότι είδε τον δολοφόνο Άλεξ Μπουρέλη, ενώ ο Ανδρέου τον πήρε τηλέφωνο να τον φιλοξενήσει σπίτι του, αλλά δεν δέχτηκε καθώς δεν τον ήξερε και φοβόταν. Όσον αφορά τον Μπένι, ανέφερε ότι τον γνώριζε αφού τον έπαιρνε στο προσωπικό του τηλέφωνο και του παράγγελνε καφέ. Όμως το βράδυ της τυχερής δολοφονίας, τον πήρε τηλέφωνο τα ξημερώματα, ρωτώντας τον αν γνωρίζει κάποιον που έχει βάρκα. Η δίκη συνεχίζεται αύριο.